Στον χώρο που βρισκόμαστε είναι το ορυχείο Κυπαρισίων, ένα ορυχείο το οποίο έχει ανοίξει το 1987. Ο κύριος σκοπός αυτού του ορυχείου ήταν να τροφοδοτεί την 4 μονάδα με λιγνίτη. Πριν 6-7 χρόνια έκλεισε γιατί υπήρξαν ευρήματα αρχαιολογικά και από τότε η διεύθυνση του λιγνιού έχει πάρει όλο τον εξοπλισμό, τον κύριο εξοπλισμό, ταινιοδρόμους και μηχανήματα και το ορυχείο αυτό δεν λειτουργεί. Αν υπάρχουν κάποια ευρήματα, έρχονται με βοηθητικό εξοπλισμό, είτε εργολαβικά ή υπηρεσία, όπως γίνεται και τώρα και λειτουργεί. Το Σαββάτο στις 2-2.30 ώρα έγινε μία κατολίσθηση, όπως βλέπετε πίσω μου, που δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, δεν κινδύνευσε κανένας ευτυχώς, γιατί στο κάτω μέρος της κατολίσθησης, κοντά στη λίμνη, υπήρχε ο εργολάβος που δούλευε, αλλά ευτυχώς πρόλαβε και τα μηχανήματα και όλο το εξοπλισμό τον έβγαλε έξω. Από εκείνη την ημέρα, φοβούμενοι μην τυχόν βρέξει και είμαστε κοντά στην Κρήτη του Αλφιού, εδώ δεξιά μας, μην έρθει μέσα, μήπως βρέξει και κατεβάσει ο ποταμός, γίνονται αυτές οι διεργασίες και προσπαθούν να δυναμώσουν το πόδι για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα στην πορεία. Κάποια κύρια έτσι αιτίες που δημιούργησαν αυτή την κατολίσθηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Πάντως είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι υπήρχαν διάφορα ρήγματα, ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη κατολίσθηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο λόγο. Πώς τώρα τακτοποιείται αυτό το θέμα, βλέπουμε ότι. Όπως βλέπετε, τακτοποιείται με εργασίες που γίνονται και από τους εργαζόμενους του λιγνιού, με 4 μηχανήματα και 2 φορτηγά, και τα μηχανήματα του εργολάβου που δουλεύουν στον χώρο. Προσπαθούν και διαμορφώνουν τον χώρο και δυναμώνουν το σημείο για να μην το ποτάμι μέσα. Επειδή κατά καιρούς γίνεται κατολιστής εδώ, αυτά είναι προβλεπόμενα. Προβλεπόμενα. Τις περισσότερες φορές ναι, τις περισσότερες φορές. Όχι όμως πάντα. Όχι πάντα. Το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, είχαμε και πριν 2 μήνες και άλλη κατολίσθηση μέσα στον χώρο του ορυχείου, στο ΕΕ 17, και μερικές φορές προβλέπονται βάσει των υλικών που υπάρχουν κάτω στο υπέδαφος, αλλά και πολλές φορές όχι. Θα μπορούσε να γίνει και κάποιος τραυματισμός εργαζόμενου εδώ με αυτή την κατολίσθηση. Υποθετικά πάντα απαντάμε και λέμε ότι αν τυχόν αυτή η κατολίσθηση γινόταν. Όχι σταδιακά, απότομα. Επειδή στο κάτω μέρος, στο Φρύδι, υπάρχει ένα εργαζόμενο του εργολάβου, ίσως και ναι. Πάντα αυτό προσέχουμε, πάντα θέλουμε να ενημερωνόμαστε, πάντα ενημερώνουμε τον κόσμο να προσέχει. Ιδιαίτερα υπάρχουν συγκεκριμένα συνεργεία τα οποία προσέχουν αυτά τα πράγματα, τα ρήγματα, ελέγχουν τα ρήγματα καθημερινώς και εδώ, αλλά και στον χώρο του ορυχείου, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί μετακινούνται πολλές χιλιάδες κυβικά μάτρα στη στιγμή, όπως και εδώ πέρα έχουν μετακινηθεί. Κινητοποιήθηκε άμεσα η διοίκηση της ΔΕΗ με το. Ναι, αμέσως. Εγώ την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα, ήρθα στις 4 ώρα και όχι μόνο εκεί έχει η διοίκηση, η διεύθυνση του λιγνιού, αλλά είχαν φέρει και μηχανήματα και δουλεύανε. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα κοίτασμα καλού λιγνίτη εδώ στην περιοχή. Αυτό, ναι, ήταν πάρα πολύ καλό κοίτασμα. Είναι 960 θερμίδες περίπου έτσι. Προσπαθούσαν αποκλειστικά 4 μονάδες. Άσχετα, γιατί γι' αυτό κατασκευάστηκε αυτό το ορυχείο, άσχετα αν κάποια στιγμή για μεγάλες ανάγκες το χρησιμοποιούσαν σαν κύριο ορυχείο και χρησιμοποιούσαν και τις άλλες μονάδες. Κανονικά για 4 μονάδα. Πότε βλέπετε ένα χρονοδιάγραμμα να έχει ολοκληρωθεί εδώ πέρα και να έχουν τακτοποιηθεί? Πιστεύω, εάν δεν βρέξει τις επόμενες 4-5 μέρες θα έχει τακτοποιηθεί και θα διαμορφωθεί ο χώρος έτσι, να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Όμως αν βρέξει, θα υπάρξει τις επόμενες ώρες ή μέρες που λένε, σίγουρα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Να μπει ο αρχηγός μέσα στο ορυχείο. Πρόβλημα στη λειτουργία θα υπάρχει? Όχι, πρόβλημα στη λειτουργία δεν υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή οι μονάδες τροφοδοτούνται κανονικά από τα ορυχεία που υπάρχουν στις μαθήσεις του Ψαθιού. Και εδώ πέρα βοηθητικά λειτουργούσε αυτό το ορυχείο με τον βοηθητικό εξοπλισμό. Και εκτός τούτου, αυτή τη στιγμή έχουμε και την 4 μονάδα εκτός. Οπότε οι απαιτήσεις είναι πολύ λίγες και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.